Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Σιώτη, στο κέντρο αυτό σε ποια κατηγορία είμαστε αυτή τη στιγμή. Όχι, θέλω να πει ότι είμαστε στην καλή θέληση, στην προσπάθεια, στη συνεργασία, πού είμαστε. Πού είμαστε, στην καλή θέληση. Καλή θέληση. Στην καλή θέληση. Λοιπόν, άκουσα προσεκτικά τον κύριο Καλαμαρά που είπε. Δεν θα πω σε διαδικασία να αντιπαράξω μαζί του. Πρέπει όμως να σας ενημερώσω ορισμένα πράγματα τα οποία κατά μένα δεν υπήρξαν. Δεν είναι ωραίο πράγμα να πηγαίνουμε στο παρελθόν και να ανασκαλύπτουμε πράγματα τα οποία έγιναν τότε που είχαμε ψηφοθέτειο. Για να θυμίσω ότι ο κ. Καλαμαρά υπήρξε ψηφοθέτειο και έλεγε και το όνομα του κόμματος που είναι εκεί, τα οποία αυτά τότε ήταν επί προεδρία κίνηση, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, αυτά όμως έχουν ξεπεραστεί. Δεν θέλω να πάω και θέλω να προχωρήσουμε και να, όπως λέγει το διάγραμμα αυτό, να φτάσουμε στη νέα ηγεσία. Θέλω να πω ότι ναι, μεν συναντηθήκαμε, ναι, μεν συμφώνησα σε πολλά πράγματα. Πριν όμως δεν συμφώνησα σε αυτή την επιτροπή που βάλανε κανέναν να δεν είχε συμφωνήσει, ούτε ήξερε ότι υπάρχει επιτροπή καταστατικού. Η επιτροπή καταστατικού βγαίνει από την Γενική Συνέλευση. Εγώ πάντα όταν συναντιόμασταν έλεγα ότι πρέπει όλα να πάνε στη Γενική Συνέλευση. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο και είναι αυτή που μπορεί να αποφασίσει. Κατηγορούμε το προηγούμενο καταστατικό. Okay. Θέλω να σας πω ότι ο Γιώργος Γεωργόπουλος από το 2002 απέχω από οποιαδήποτε διοικητική κατάσταση της Ομοσπονδίας. Το καταστατικό, θέλω να ρωτήσω τον κύριο Καλαμαρά, ποια επιτροπή ήταν τότε που το έφερε. Θα μπορούσε να μας πει τα ονόματα. Την επιτροπή αυτή ήταν ο κύριος Πισκορμένος, ο κύριος Γαλάπτας, ο κύριος Μπουρνάς, ο κύριος Καλαμαράς, ο κύριος Διαμαντίδης. Δεν μιλάω, δεν μιλάω. Εντάξει, δεν σου λέω να απολογηθεί. Δεν σου λέω να απολογηθεί τη μιλή. Εντάξει. Αλλά επειδή λέει η άλλη πλευρά έφερε τρεις προτάσεις. Βεβαίως έφερε τρεις προτάσεις, διότι σήμερα ήταν μια έκτακτη καταστατική γενική συνέλευση. Και σήμερα, σύμφωνα με το υπάρχον καταστατικό, δεν μπορείς να αλλάξεις ή να διαλύσεις παραπάνω από ένα με δύο του καταστατικού. Γιατί είπα, δεν είναι όμως το εξής, ότι εγώ, η πλευρά δική μας πρότεινε ότι στις γενικές εκλογές, λέμε να είναι 40 υποψηφοί, ναι, να μην ψηφίζουμε 21 και να πάρουμε 21, αυτούς που θέλουν, ξέρω εγώ, και τα λοιπά που γίνονταν στο παρελθόν, εγώ πρότεινα ότι μπορούμε να ψηφίζουμε από τους 21, τους 16 ή τους 15, οι υπόλοιποι θα βγαίνουν μέσα, στο είναι η μειοψηφία, η αντιπολίτευση ή οτιδήποτε, διότι. Ο πρόεδρος, εάν δεν έχει πλειοψηφία για να μπορέσει να διοικήσει, και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόεδρος που να θέλει να αποτύχει, δεν θα μπορεί, εάν δεν έχει την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου. Δεν θα έχει όμως υπερπλειοψηφία, διότι θα υπάρχουν και 6 άτομα μέσα τα οποία να μην είναι του βόσου. Όταν πάμε να βγάλουμε από την Γενική Συνέλευση την τετράδα, αν ο πρόεδρος δεν έχει την πλειοψηφία του Διοικητικού Συμβουλίου, τι θα έχει. Θα έχουμε τα ίδια πράγματα που έχουμε με τον κύριο με το συγχωρεμένο και με τον κύριο Μαϊμάνοβλου. Θα διαρρευθούν στη μέση. Λοιπόν, δεν θα με ακριβωρήσω. Δημήτρη. Κάτι, να αφαιρέσουν ή να αλλάξουν κάτι,
και έχουν ένα μήνο μπροστά τους. Αυτό το πράγμα έγινε. Έφυγε την Παρασκευή, τα Σαββάτια και ερχόμαστε την Πέμπτη να το ψηφίσουμε. Είναι τελείως παράνομο. Εγώ δεν διάβασα. Κάτσε κάτω, σε παρακαλώ. Κάτσε κάτω, εσύ όταν μιλάω. Σε παρακαλώ. Κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω. Εσύ ξέρουμε τι πρόβλημα έχεις. Γιώργο, καλή ερεμία μέχρι τώρα, να πηγαίνω στο μισό μου, αναστάτωση στον κόσμο όλο. Γιατί δεν σ' αρέσουν αυτά που λέω, γι' αυτό δεν σ' αρέσουν. Εντάξει, άμα δεν σ' αρέσουν, είναι τότε. Παιδιά, λίγο, συγγνώμη, δεν θέλει λίγο ησυχία, παιδιά. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Μαϊμάρογλου που το ζήτησε, μετά ο κύριος ο Κουρνάς, ο κύριος και... Σας παρακαλώ, ο κύριος Μαϊμάρογλου, ο κύριος Κουρνάς, ο κύριος Μαστοκυριάκος. Ο κύριος Γωνιάς. Παρακαλώ σύντομη όμως. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας αναφερθώ στον αυτά που είπε ο Προλαλήσης, ο οποίος εγνώρισε από την πρώτη στιγμή, όταν έγιναν η Επιτροπή των Προέδρων, το πρώτο μέλημά μας ήταν να φτιάξουμε το καταστατικό. Να φτιάξουμε τους συλλόγους και τον οικονομικό έλεγχο. Και όλοι αυτοί είχαμε συμφωνήσει. Επίσης είχαμε κάνει πολλές συσκέψεις με τον κύριο Σταθάρα και είχαμε πάει και στο Μπρούκλιν, και είχαμε συμφωνήσει αυτό στην αναθεώση του καταστατικού. Το καταστατικό το έχουμε μεταφράσει και στα ελληνικά και στα αγγλικά. Πήραμε τώρα την αγγλική δομή του καταστατικού και φτιάξαμε αυτό το οποίο πρέπει, γιατί δεν υπάρχει καταστατικό στο όργανο. Αυτό είχε πάρα πολύ δουλειά και δουλέψαν πάρα πολύ σκληρά και πάρα πολύ. Όλοι το γνωρίζαν αυτό, ότι θα κάνουμε μία αναθεώρηση του καταστατικού. Δεν υπήρχε κανένας και το λέγαμε και φανερά. Και εδώ πέρα που μαζευόμασταν και συζητούσαμε, λέγαμε θα γίνει αναθεώρηση καταστατικού. Κανένας δεν σήκωσε να πει όχι. Όταν δουλέψαμε εμείς και το στείλαμε έξω, βάλαμε μέσα και ορισμένα application που μπορούμε να ξέρουμε τα email σας και τις διευθύνσεις σας και ποιοι είναι αντιπρόσωποι σας. Τέτοια δεν πήραμε καθόλου. Εάν εσείς τώρα κάνετε παράπονο ότι δεν παίρνει την αντιγραφή τη δικιά μας που σας στέλνει, είναι τέλικο μας πρόβλημα, απαντήστε μας. Έχουμε εδώ πέρα έξτρα αιτήσεις, όποιος δεν έχει πάρει να μας γράψει τους αντιπροσώπους, τα στοιχεία του συλλόγου, ποιος είναι ο πρόεδρος, ποιος είναι ο αντιπρόεδρος και όλα γενικά για να ξέρουμε να πάρτε την αντιγραφή. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κουρνάς έχει το λόγο και μετά ο κύριος Μαστοκυριάκος και ο κύριος Γωνιάς. Μιλάμε για νομιμότητα, δεν είναι παράνομη, λέει η συνάντηση σήμερα. Κύριοι, τα βιβλία της Ομοσπονδίας είναι έξω, τα πήραν. Δεν θέλω να πάω σε πρόσωπα, σε πράγματα, αλλά είναι έξω και αυτό είναι έγκλημα. Βάσει του νόμου φάγω, βάσει γρή, αν βγάλεις δεν μπορείς. Και σε μια απλή επιχείρηση να είσαι, δεν μπορεί ο ένας συνέτερος. Να τελειώσω, κύριε Κοτρώνη, μου επιτρέπετε. Στον Δήμο, να με δει ο Δήμος. Δεν είναι. Λοιπόν, αυτά που λέει είναι κάπου πρέπει όλοι να ξεκινήσουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε το register. Βήμα, βήμα, βήμα. Λοιπόν, αυτό κάνουμε. Σ' όποιον δεν αρέσει αυτό εδώ, να κάνει την πρόταση. Δεν είναι το τελικό, είναι μια πρόταση. Δύο παραγράφους. Λοιπόν, όσοι έχουν κάποια σοβαρή πρόταση να κάνουν, να την κάνουν και η Επιτροπή θα καθίσει, θα τα μελετήσει. Ποια Επιτροπή, κύριε. Μπορείτε να μας πείτε ποια Επιτροπή. Σας παρακαλώ, μην διακόπτε. Κύριε Γεωργόπουλε, δεν είστε ο πρίτανης εδώ πέρα.
Δεν είστε, κύριε Γιώργο. Και εσείς δεν πρέπει να μιλάτε για τέτοια τιμωρηθή. Από πού έχω τιμωρηθεί, για πες το ησυχία, ησυχία. Ο κύριος Μαστοκυριάκος, συγγνώμη, συγγνώμη, παιδιά, συγγνώμη. Ο κύριος Μαστοκυριάκος έχει το λόγο και μετά ο κύριος Γωνιάς. Καλησπέρα σας. Εγώ δεν ήθελα να δημιουργήσω πρόβλημα. Ήθελα να απαντήσω στον κύριο Γεωργόπουλο σε αυτά που έλεγε. Και είπε ο κύριος Γεωργόπουλος ότι ο πρόεδρος πρέπει να έχει την κυριαρχία μέσα στο Συμβούλιο. Όχι, κύριε Γεωργόπουλε. Γιατί θα κάνει όπως θέλει και ό,τι θέλει. Και δεν θέλουμε να κάνει ο πρόεδρος ό,τι θέλει εδώ στην διοίκηση. Πρέπει να μπουν άνθρωποι με διαφορετικές ιδέες και διαφορετικά πράγματα να συμβάλλουν. Και το δικό μου το πρόβλημα το ξέρω εγώ. Δεν είναι για να το πεις εσύ. Αλλά προσωπικά μου δεν θέλω. Ο κύριος Γωνιάς έχει το λόγο και μετά ο κύριος Κώστας Συμφίλης θα ετοιμάζεται. Καλησπέρα σε όλους, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, πατέρα Παγόρα, καλησπέρα σας. Καταρχήν, μετά από 2 χρόνια, σήμερα, εδώ εγώ προσωπικά, που αισθάνομαι πάρα πολύ χαρούμενος, που βλέπουμε μία παρέα όλοι μαζί μας. Πρέπει να πάμε όλοι μπροστά. Μέχρι τώρα, οι συζητήσεις που γίνανε είναι τα ίδια και τα ίδια 2,5 χρόνια. Λοιπόν, και εγώ προσωπικά βάζω τον εαυτό μου. Εδώ ήρθαμε σήμερα να προχωρήσουμε μπροστά. Όλοι έχουμε κάνει λάθη. Αλλά μέσα στο μυαλό μας δεν πρέπει να έχουμε τι έγινε στο παρελθόν. Ποιος αντιμίλησε. Ποιος είπε κάτι το κακό ή κάτι το καλό. Όλοι μαζί είμαστε εδώ σήμερα. Εδώσαμε παράδειγμα στην παρέλεση που έκαναμε στην Ομογένεια ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά. Αυτός ο χάρτης μπορεί να γίνει πραγματικότητα. Γιατί και εγώ προσωπικά, ο κύριος Κρίστοφερ, ο κύριος Πάρδης, ο κύριος Γιώκης, η κυρία Νομική και όλη η Επιτροπή δουλέψαμε για την παρέλαση. Λοιπόν, έχω το αίσθημα αυτή τη στιγμή και δεν το λέω τα χείλη μου, το λένε τα αισθήματά μου γιατί 2 χρόνια γιατί έχω περάσει εγώ εδώ πέρα, δεν το ξέρει κανένα σας. Λοιπόν, κύριε Γιώκη, κυρία Νομική, όποιος πιάνε το μικρόφωνο και λέτε είτε και τα ίδια, καλύτερα να το κόβετε τη συζήτηση. Είναι πολύ κουραστικό αυτό. Προχωράμε μπροστά. Όλοι μαζί μια παρέα και δεν θέλω να ξανακούσω 2 πλευρές. Και εγώ το έλεγα. Αλλά αυτό τελειώνει σήμερα. Δεν υπάρχουν 2 πλευρές. Υπάρχει μια παρέα που πάμε να βρεθεί λύση, να προχωρήσουμε στις επιτροπές και εδώ σας δω τις εκλογές. Και 14 Απριλίου να κάνουμε μια ακόμη πιο θετική παρέλαση. Και εγώ βάζω τον εαυτό μου σε όσους δηλαδή δεν συμπεριφέρθηκα σωστά, σας ζητάω ένα συγγνώμη. Αλλά προχωράμε μπροστά. Κύριε Στόκη, σε παρακαλώ, όποιος είναι εκτός θέματος, τον κόβεις. Σας ευχαριστώ. Επί του θέματος και σύντομη. Λοιπόν, πού είναι ο Κώστας, ο κύριος Συμφίδης εδώ, να ετοιμάζεται μετά ο Πόλο Κοντρώνης, μετά έχουμε τον αντιπρόσωπο των Κρητών και ο κύριος Φίλος και κλείνουμε, παιδιά. Πρέπει να προχωρήσουμε. I'm going to speak in English. Thank you for the opportunity to address everyone. Thank you all for being here. Obviously, everybody cares. But it seems to me that in the spirit of cooperation, we have gone wrong. Right now, we are a ship with 2 rudders, one going one way and the other one going the other way. We have to stop doing this. There has to be an end to this, number one. Secondly, it seems that we are putting the cart before the horse. A leadership has to be established before we can move on to the amendments of the Constitution. If we don't have a board here, we cannot move on to amending the Constitution. And when we say amending the Constitution, we don't mean an overhaul, which today it sounds to me, honestly, that it looks like an overhaul. The Constitution, the bylaws of the Federation provide for ways for us to amend. And that's ambiguous at best. In the parts where it says about how articles can be amended, in one breath it mentions paid members equaling 2/3 of the number of members in order to have quorum. And in the very next sentence,
It says 50 plus 1% in the following General Assembly, but it doesn't mention the fact that they should be economically in good standing with the Federation. So the first thing we need to do, before anything else, is to have leadership. Second thing, when we approach the amending of the bylaws of the Federation, we must first consult, and you know that more about this than I do, Dimitri, because I'm not a lawyer. We must first consult a constitutional lawyer to advise us on how this thing should be written. Most of the articles that I've read are ambiguous at best, so everybody can translate them to their own liking and say, this is what the Constitution says, and the other person interprets it the other way. But I want to urge you, first, let's get leadership established, then move on. Το λόγο έχει ο Πόλο Κοτρώνης και μετά ο αντιπρόσωπος του Συλλόγου Κριτών. Το δεμάς σας παρακαλώ. Είναι ο καινούργιος πρόεδρος Γιώργος Γιαρουδάης. Καλησπέρα σας. Πιστεύω με κάλυψη απόλυτα ο κύριος εκεί πέρα. Ακριβώς τα ίδια τα έλεγα. Επειδή υπάρχουν ερωτηματικά σοβαρά σχετικά με την νομιμότητα της σημερινής συνεδρίασης, συζήτησης, όπως θες να το πεις, σχετικά με την νομιμότητα της Επιτροπής Καταστατικού που μας έστειλε αυτά τα γράμματα έξω, ενώ μερικοί πολλοί από εμάς δεν τα πήραμε αυτά και δεν έχουμε ιδέα τι γράφουμε μέσα. Προτείνω, όπως είπε και ο κύριος εκεί πέρα, πρώτα πρέπει να πάμε σε εκλογές, να γίνει διοικητικό συμβούλιο με το υπάρχον καταστατικό, όσο προβληματικό και αν αυτό το καταστατικό, και να δοθεί εντολή να ερευνήσουν το καταστατικό όπως πρέπει, βάσει τα άρθρα του υπάρχον καταστατικού. Δεν μπορούμε να παραβιάζουμε το υπάρχον καταστατικό για να αλλάξουμε και να κάνουμε καινούριο καταστατικό. Υπάρχουν συγκεκριμένα άρθρα το πώς αλλάζει το καταστατικό. Δεν μπορούμε να λέμε άλλα τα άλλα. Συμφωνούμε όλοι ότι το καταστατικό αυτό είναι προβληματικό. Όπως είπε ο κύριος, πρέπει να βγει η διοίκηση και να πάρει την ισχυρή εντολή να το κοιτάξει και να αλλάξει το καταστατικό μέσα στους πρώτους 3-6 μήνες. Όπως αρμόζει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας που θα βγει σήμερα, θα είναι υπεύθυνη να ελέγξει όλους τους συλλόγους και να πάρει τις αιτήσεις. Για αυτές τις αιτήσεις εδώ πέρα πρέπει να πάνε κατευθείαν στους ανθρώπους που θα παρτίζουν την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Εντάξει, δεν θα μπορούν να έρθουν εδώ πέρα ή να πηγαίνουν στο πιο πάξ γιατί χάνονται πολλά. Όπως επίσης και η Επιτροπή η Εξελικτική. Να κοιτάξει τα οικονομικά και στο διήμερο συνέδριο να οριστεί η ημερομηνία σήμερα και να οριστεί η ημερομηνία και οι προοδές για να έχουμε αυτό το χρονοδιάγραμμα που βάλατε εκεί πάνω. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Κριτών Αντώνη και συγχαρητήρια για την εκλογή σας. Καλησπέρα σε όλους. Γιώργος Συναντέκης λέγομαι, είμαι από το Σύλλογο Κριτών Αμμόνια. Εγώ θα το πω πιο απλά το θέμα, πιο πολύ φασαρία για το τίποτα από ό,τι βλέπω. Έχει ένα σχεδιάγραμμα εδώ πέρα και έχει γίνει και προτάσεις αλλαγής καταστατικού. Θα το πω απλά, είναι, δεν ξέρω πόσο σύλλογοι, 40, 50, 100, 1200, δεν ξέρω τι είναι. Έχουν δοθεί αιτήσεις για να μπορούν ο κάθε σύλλογος να δώσει ονόματα και τα members. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει, αφού είμαστε τώρα Ιούλιο, εντάξει, που είναι Ιούλιος, και προσπαθούμε να γίνει κάτι το Σεπτέμβριο, μια γενική συνέλευση και μετά εκλογές τον Οκτώβριο, να δοθεί η ημερομηνία μια μέρα το Σεπτέμβριο. Αυτό που γίνεται δηλαδή να ψηφιστεί σήμερα αλλαγή καταστατικό, δεν υπάρχει περίπτωση, δεν είναι τίποτα το οποίο το βλέπω θετικό, γιατί λοιπόν, να μπορεί ο κάθε σύλλογος, ο κάθε πρόεδρος να μιλήσει, να κοιτάξει το καταστατικό. Έτσι κι αλλιώς το καλοκαίρι πιο πολύ λείπουμε. Ιούλιο-Αύγουστο είναι βασικά νεκροί μήνες. Το Σεπτέμβριο να έρθουν οι σύλλογοι που θέλουν να παραμείνουν members ή να ξαναγίνουν members, είναι καινούργοι, να δώσουν τις καταστάσεις με τα ονόματα, να πληρωθούν τα dues σε κάθε σύλλογο για τον τελευταίο χρόνο, γιατί τα τελευταία χρόνια γινόταν τίποτα από ό,τι κατάλαβα. Να πληρωθούν τα ντους για φέτο, να μπορούν να έχουν δικαίωμα ψήφου, να γίνει επιτροπή
για να γίνει γενική συνέλευση. Για σήμερα μπορεί να γίνει μια επιτροπή εξελεκτική και μια επιτροπή για μπορεί να γίνει διαφάνειας για να μπορεί να ελεγχτούν, γιατί από ό,τι έχω ακούσει τα βιβλία δεν είναι εδώ πέρα. Η αίθουσα νοικιάζεται, δεν άκουσα τίποτα αν υπάρχει income από αυτό το πράγμα ή τα έξοδα. Όλα αυτά τα πράγματα να ελεγχτούν. Και το Σεπτέμβριο όλοι οι σύλλογοι που θέλουν να παραμείνουν ή να έρθουν στην Ομοσπονδία να δώσουν τις αιτήσεις τους, να δώσουν τα ονόματα, να πληρώσουν το 23, να το πω έτσι, να μην πάμε πιο πίσω, και να γίνουν οι αλλαγή, να γίνει τότε συζήτηση για την αλλαγή καταστατικού με γενική συνέλευση, για να μπορεί να ψηφιστεί ή να μην ψηφιστεί και να προχωρήσει μετά σε εκλογές, να γίνουν να δώσουν οι επιτροπές αναφορά, να εγκριθούν οι αναφορές και να προχωρήσουν σε εκλογές τον Οκτώβριο. Τόσο απλό να πηγαίνουμε μέσα μπρος, πίσω, το γιατί, έτσι ή αλλιώς. Αυτή είναι η γνώμη η δικιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Θα ήθελα ο κύριος Κούγιος και ο κύριος Πετράτος μετά. Κύριε Ευθύνιος. Καλησπέρα. Δεν άκουσα. Έχουν περάσει 2,5 πάμε στα 3 χρόνια που η Ομοσπονδία βρίσκεται σε μια δεινή κρίση. Η Ομοσπονδία δεν είναι ένας απλός οργανισμός. It's the largest federation of its type in the United States of America. Είμαστε δυστυχώς ένα κακό παράδειγμα το ποιος ποιοι φταίνε, όλοι φταίνε. Άλλος σε μεγαλύτερο, άλλος σε μικρότερο βαθμό. Υπάρχει μια αρνητική εικόνα, ένα negative image προς τα έξω. How we change that? How we change the mix? How we move on? Χρειάζεται θάρρος, τόλμη, ειλικρίνεια και να μην αναμασάμε τα ίδια. Δεν μπορεί να γίνουν εκλογές με το ίδιο καταστατικό, αυτό που υπάρχει. Το καταστατικό αυτό που υπάρχει, it's a recipe for disaster. We need a new beginning. Αλλά και η προθεσμία 15 Ιουλίου με μια αμφίβολη διαδικασία και με μια γενική συνέλευση που δεν είναι γενική συνέλευση, ούτε μπορεί να γίνει, γιατί δεν ξέρουμε εάν ο Φίλιος εκπροσωπεί πράγματι τον Γέρο του Μοριά, πόσοι είναι από τον Γέρο του Μοριά εδώ, πόσοι είναι από το Σύλλογο Ομόνια, πόσοι είναι από τον ένα σύλλογο, πόσοι το πήραν το γράμμα, όπως είπε ο κύριος Κοτρώνης. Άρα, εγώ θα κάνω μια πρόταση το 15 Ιουλίου να γίνει 15 Σεπτεμβρίου η ημερομηνία για το καταστατικό. Μέχρι τότε να δοθεί όποια ημερομηνία, εν πάση περιπτώσει, είναι για τη συνέλευση. Αν είναι 15, 17, 20, όποια ημερομηνία, όχι πάνω από τις 20 Σεπτέμβρη. Μεταξύ 15 και 20, mid September. Να εξουσιοδοτηθεί. Αν χρειάζεται να διευρυνθεί η Επιτροπή Καταστατικού, να είναι άνθρωποι που ξέρουν και που εκπροσωπούν όλες τις τάσεις, όλες τις πλευρές. Και ό,τι αλλαγή είναι να γίνει στα πλαίσια της λογικής, της δημοκρατίας και της ενότητας. Χρειαζόμαστε να υπερβούμε τους εαυτούς μας σήμερα. Και όχι μόνο σήμερα, από εδώ και πέρα. Αυτά ήθελα να πω. Τα υπόλοιπα να προχωρήσουμε μπροστά. Ζήτω η Ελλάδα. Στην παρέλαση δείξαμε ότι μπορούμε να δουλέψουμε μαζί και να δώσουμε τα χέρια όλοι και να προχωρήσουμε μπροστά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πετράτος, ο κύριος Καλαμάς και κλείνουν, παιδιά, εντάξει. Ο κύριος Πετράτος έχει το λόγο, σύντομος Βασίλη, είσαι πάντοτε σύντομος εσύ. Και μετά ο κύριος Καλαμάς και κλείνουμε. Καλησπέρα σε όλους. Συμφωνώ με τον κύριο τον οποίο δεν γνωρίζω, συμφωνώ με τον κύριο Κοτρώνη και με κανένα δύο άλλους ακόμα κυρίως τους οποίους δεν ξέρω τα ονόματα, ότι μπορούμε να το λύσουμε το θέμα και έχουμε δημιουργήσει εμείς την όλη υπόθεση τα τελευταία 2-3 χρόνια. Αυτό που ακούω και συμφωνώ είναι, διότι είπαμε 20 Ιουνίου, 22 ή 29 θα κάνουμε η Γενική Συνέλευση, εντάξει. Το λέγαμε μέχρι τώρα, εντάξει. Κατά πλήν δεν γίνεται, εντάξει.
τότε να συμφωνήσουμε τουλάχιστον για τις επιτροπές που λέμε, την Επιτροπή Διαφάνειας και την άλλη Επιτροπή, για να οργανωθούμε για την Γενική Συνέλευση. Εντάξει. Για την αναλογική αντιπροσώπευση που άκουσα προηγουμένως, πρέπει, αν καταγνωρίζετε, είναι απλώς μία reference to it, ότι εγώ μαζί με δύο άλλους, τρεις, βάλαμε κύριε από την Ομόνια Πούρβησης εδώ. Εμείς βάλαμε την αναλογική αντιπροσώπευση να μην είναι μόνο δύο, γιατί τα δύο άτομα και κατόπιν πρέπει να μιλούν παραπάνω στις αντιπροσωπείες. Κύριε Πρόεδρε, with great sadness, να πω μόνο ότι δεν θα δεχτούν ανθρώπους που πλένανε τα πιάτα, οδηγούσαν τα ταξί, οδηγούσαν τα φορτηγά, ήταν σερβιτόροι και δεν τους επιτρέψουμε να βγουν πρόεδροι στη συνέλευση και στην Ομοσπονδία. You said about bilinguals. We have many of them. In fact, can I tell you a secret? It seems to me that no one of the people that are elected up to now were bilingual or morphomani. How much education do you want? A PhD is enough. Okay. And I thank you for the time that I used for you, but I also want to tell you that I do feel some of those conditions, and now I will accept at least some congratulations. This is my 52nd year of full-time professor at the City University of New York. Let the διατάρες, τους σερβιτόρους, τους ταξιτζίδες, τους φορτηγατζίδες, τους μπέικερς και τους άλλους να βγουν πρόεδροι αν είναι ικανοί. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Καραμαράς, ο κύριος Πίστα, δεν τυχαίνουμε, παιδιά. Θα κάνουμε μια χώρα. The point, δεν είπε κανένας, και εάν κοιτάξετε όλα τα χαρτιά που λάβετε, έστω και αργά που τα λάβετε, και τα γράμματα είναι εδώ. Εντάξει. Είναι εδώ, έχουμε φέρει αντίγραφα, είναι αντίγραφα στην πόρτα, είχαμε πει από αρχής, να ξέρετε συγκεκριμένα, τυπωθήκανε και φακελώσαν 140 φάκελα, που είναι μέσα στα φάκελα αυτά 60 και 70 σελίδες. Και αυτά δεν ήρθανε από τους ουρανούς, βγήκανε με υδρότα και πολλή ώρα. Και φύγανε. Με διεύθυνση, μερικά σωστά, μερικά παλιά, αλλά βγήκανε εκεί που είχαμε στοιχεία. So, δεν είχε πει κανένας. Nobody said that tonight's vote was going to be the final vote. Επειδή γνωρίζουμε ότι ο σύλλογος Α μπορεί να κάνει εκλογές προχτές και αν εμείς ήταν παράδειγμα, η Ομόνια. Τα στοιχεία της Ομόνιας τα έχουμε τα παλιά. Τώρα ο κ. Γιώργος είναι ο κοινός πρόεδρος. Εμείς στείλαμε στους παλιούς, εάν είχαμε τους καινούριους, με την προϋπόθεση ότι η πόρτα είναι ανοιχτή. Εάν ο κ. Βουνάς, που πράγματι είναι αντιπρόσωπος του Γέρντου Μωριά και πράγματι είναι ο σωστός ο σύλλογος, εφόσον είναι εδώ και μπορεί άλλο να πάει Ελλάδα, γιατί να μην μπορεί να ρίξει το ψήφο του μέσα? Δεν θα μετρηθεί. Μην έχετε αμφιβολίες ότι θα we're cook the books, as some like to do around here, ότι θα μπουν στην κάλπη και αν αύριο βεβαιώσουμε, γιατί το κάθε ψήφο έχει και όνομα και υπογραφή, δεν είναι μυστικά πράγματα, και σφραγή της Ομοσπονδίας. Δηλαδή, εάν του Βουρνά ο σύλλογος μας πει αύριο ότι ο Βουρνάς δεν είναι πλέον αντιπρόσωπος, το ψήφο του Βουρνά θα πάει στα σκουπίδια και το ψήφο του σωστού αντιπρόσωπου θα μπει. Αλλά όμως, εάν είναι ο Βουρνάς και πάει Ελλάδα αύριο μεθαύριο και δεν θα γυρίσει μέχρι τον Σεπτέμβρη, θα πούμε Βουρνά, ήσουνα εδώ, το διάβασες, το μελέτησες,